Κατεβαίνω κάτω στην Ιεράπετρα, καλημερίζοντας τον Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη. Πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και εδώ στην Ιεράπετρα η κατάσταση ήταν η ίδια όπως περιγράψατε πριν σχετικά με τις καιρικές συνθήκες. Είναι μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, άπνοια εντελώς με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Τώρα η υγρασία, η υψηλή υγρασία όπως λέει ο κύριος Μαρουσάκης, με την άπνοια και την υψηλή θερμοκρασία δημιουργούν έτσι μια παραπάνω εκρηκτική ατμόσφαιρα που λέει ότι δεν το αντέχουμε σαν οργανισμός όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, ξέρουμε η Ιεράπετρα είναι η πιο ζεστή περιοχή της Κρήτης παραδοσιακά. Αλλάζουν βέβαια τα δεδομένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκε και κάτω στην Ιεράπετρα πολύ περισσότερο. Πριν από λίγες μέρες μιλούσατε για τους εργάτες γης. Η Ιεράπετρα ακολουθεί η Μεσαρά. Έγιναν σχετικές δηλώσεις, ανακοινώσεις, ανησυχία, Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοφεστού, παρουσία των παραγωγών τις προηγούμενες ημέρες και εκεί μία από τα ίδια, ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, επισημάνσεις από την πλευρά των παραγωγών ότι ξέρετε θα μπούμε μέσα στο καλοκαίρι σε μια νέα καλλιεργητική περίοδο και δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε γιατί δεν θα έχουμε εργατικά χέρια, γιατί οι αλλοδαποί δεν κάνουν πλέον τα ίδια πράγματα, γιατί φεύγουν, γιατί υπάρχει γραφειοκρατία, γιατί υπάρχει μετακίνηση, γιατί εμείς δεν καθόμαστε πολύ εύκολα στο χωράφι και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, κύριε Βιαννιτάκη, οι νεότεροι τουλάχιστον, αλλά από την άλλη το πρόβλημα είναι εκρηκτικό και μέσα σε όλα αυτά έρχεστε να προσθέσετε κάτι άλλο. Το ανέφερε και στην αρχή της εκπομπής και κυρίως στέκεστε στο ηθικό του πράγματος. Δεν μιλάτε για μη νόμιμο ή οτιδήποτε άλλο γιατί δεν κατηγορείτε κανένα, αλλά διαμηνύεται προς τα αρμόδια Υπουργεία ότι ρε παιδιά το ηθικό του πράγματος είναι άλλο. Να βοηθήσετε λίγο σε ό,τι έχει να κάνει και με την εγχώρια αγορά και στην εγχώρια αγορά με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων που δόξα να έχει ο Θεός τα έχουμε ακόμα αντί να κάνετε εισαγωγές από το Μαρόκο, από την Ισπανία και να βάζετε φρούτα μέσα στα σχολεία εισαγόμενα αντί για ντόπια προϊόντα. Βέβαια, αν βέβαια αυτά τα φρούτα έστω και με, υπό αυτές τις προδιαγραφές κατέληγαν τουλάχιστον στα νοικοκυριά και κατέληγαν τουλάχιστον να καταναλωθούν από τα παιδιά, τότε δεν θα ήταν τόσο ξύτο πρόβλημα. Δυστυχώς όμως έγινε όλη αυτή η αναστάτωση και όπως έχετε παρατηρήσει κι εσείς στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, τα περισσότερα φρούτα που κατέληξαν στα νοικοκυριά ήταν όλα σάπια. Όλα σάπια. Δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε αυτό και το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ, αλλά όμως σε αυτό το γεγονός, αυτό που μας ενόχλησε ιδιαίτερα και το εκφράσαμε και στα αρμόδια Υπουργεία που είναι τα αρμόδια Υπουργεία που διαφημίζονται μέσω αυτού του προγράμματος, γιατί δεν είναι, το πρόγραμμα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο απλά το αναλαμβάνει ένας ανάδοχος και από εκεί πέρα οι διαδικασίες δεν μπορεί να επέμβει κάποιο από τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Παιδείας ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως επιδιώκουν να διαφημίζονται αυτά τα Υπουργεία λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν, φαντάζομαι ότι τα λένε με αυτή την έννοια, ότι θα έπρεπε να χτυπήσουν πόρτες, να ανοίξουν παράθυρα έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η διασφάλιση ότι ξέρετε και μέσα σε κάθε χώρα όπου υπάρχουν τέτοιου είδους προϊόντα, ναι μεν ελεύθερη είναι η αγορά, να γίνεται αυτό βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, αλλά μιλώντας και με δικούς σας ανθρώπους, αλλά να δοθεί μια προτεραιότητα και στην εντοπιότητα και στα δικά σας τα προϊόντα, εκτός αν δεν υπάρχουν, κύριε Βιαννιτάκη. Όχι. Σε αυτό είμαστε κατηγορηματικά κάθετοι ότι όπως επικοινωνήσαμε με την ανάδοχο εταιρεία για το συγκεκριμένο περιστατικό, στο τέλος η εταιρεία αυτό που παραδέχθηκε όντως ήταν ότι δεν ασχολήθηκε. Δεν είχε το χρόνο, δεν ασχολήθηκε και τη διάθεση να αναζητήσει τους παραγωγούς που έπρεπε ή τους συνεταιρισμούς που έπρεπε ή τέλος πάντων να ήταν το εύκολο, έτσι, ήταν το εύκολο και το έτοιμο. Βέβαια,
μας είπαν ότι η εισαγωγή αυτή από το Μαρόκο και από την Ισπανία ήταν μια συμπληρωματική. Δηλαδή βρήκαν από τους Έλληνες παραγωγούς λίγα και συμπλήρωσαν από την Ισπανία. Συγγνώμη, αυτό... κύριε Βιαννιδάκη, ένα λεπτό. Πόσα προϊόντα δηλαδή πήρανε από τους Έλληνες παραγωγούς? Γιατί εγώ τη διάβασα την επιστολή σας, αλλά για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι εκείνα τα προϊόντα τα οποία προώθησαν. Λοιπόν, να σε ενημερώσω καταρχήν ότι σε σχέση με τα κυπευτικά, το πρόγραμμα έχει μέσα σε σχέση με κυπευτικά μόνο αγκουράκι μικρό και το ματίνι τσέρι. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το οποίο θα είναι για 2 χρόνια περίπου σε σχολικές μονάδες, και επίσης έχει μέσα και διάφορα φρούτα εποχής. Δεν είναι το αντικειμένο μας και γι' αυτό δεν τα αναλύουμε. Αυτός σαν ποσότητα, για να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, αυτό τουλάχιστον που μας ενημέρωσε η εταιρεία, είναι περίπου 10 με 15 τόνους το μήνα που πρέπει να γίνονται παραδόσεις. Για να έχετε την τάξη μεγέθους των πραγμάτων, 15 τόνοι είναι μισή ταλίκα. Mm-hmm. Μισή ταλίκα το μήνα. Τώρα, τη στιγμή που μόνο από Ιερά Πέτρα μέσα στο χειμώνα φεύγουν καθημερινά από 50 έως 80 ταλίκες, αντιλαμβάνεστε ότι το νούμερο είναι το αστείο για να το συζητήσουμε όσον αφορά την ποσότητα. Τώρα, το μόνος περιορισμός που θέτει το πρόγραμμα, το χαρακτηρίζουν ποιότητα βέβαια, αλλά ουσιαστικά είναι μόνο κάνουν έλεγχο για υπολοιπματικότητα σε φυτοφάρμακα. Είναι δηλαδή το μόνο θέμα ασφάλειας, γιατί αυτό που κατέληξε τελικά στα νοικοκυριά, όπως είπαμε στην αρχή, κάθε άλλο από ποιότητα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπολοιματικότητες, σε ό,τι έχει να κάνει με παρασιτοκτόνα ή οτιδήποτε άλλο, έβλεπα και μια καινούργια έρευνα της Ευρώπης, ότι αυτά τα οποία κυκλοφορούν ανά την Ευρώπη, δεν αναφερόμαι σε εμάς, για να θέλω να πω δηλαδή κάτι, αλλά είναι μια έρευνα η οποία κυκλοφορεί και πολλοί μπορεί να την έχουν δει ήδη και σήμερα στα διάφορα site για το τι γίνεται με διάφορα προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλες υπολοιματικότητες. Και ξανά μανά επιστρέψαμε σε αυτό το θέμα. Θα μπορούσαν να ενταχθούν και άλλα πράγματα και θα μπορούσαν να ενισχυθούν τα κριτικά προϊόντα, τα ελληνικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα, και γι' αυτό και η δική σας η αναφορά. Πιστεύετε ότι, επειδή είναι και μικρές οι ποσότητες, δεν ξέρω αν είναι όλα τα σχολεία μέσα σε αυτή στην κατεύθυνση και σε αυτό το πρόγραμμα, ότι δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν όλα τα σχολεία όλης της Ελλάδας να παίρνουν τα παιδιά τρόφιμα και με ντόπια προϊόντα? Σαφώς και έπρεπε να είναι προτεραιότητα τα ελληνικά προϊόντα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, από ό,τι έχουμε τουλάχιστον καταλάβει από τις πληροφορίες, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Απλά αναπεριφέρεια είναι άλλη εταιρεία, άλλος ο ανάδοχος, ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση αυτού του έργου. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να μπουν και άλλα προϊόντα, όπως πολύ καλά το αναφέρετε. Σαν ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αυτό θεώρησαν ότι είναι αυτά τα είδη θεώρησαν ότι είναι τα πλέον σημαντικά, και γι' αυτό τα βάλαν αυτά. Καλά, τώρα, ναι. Αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι. Θέτουμε και όμως και μία άλλη διάσταση του θέματος, η οποία μας ενόχλησε ιδιαίτερα εμάς και σαν τοπική αγροτική παραγωγή. Αν δείτε στην ετικέτα που συνόδευε τη συγκεκριμένη δράση, τη συγκεκριμένη διανομή, ανέφερε χαρακτηριστικά αγκουράκια κνωσού Ισπανίας. Αυτό λοιπόν, θέτουμε και τη διάσταση την πολιτισμική, γιατί να ενημερώσουμε ότι η ποικιλία κνωσού είναι μια ξεκάθαρα ελληνική ποικιλία, η οποία έχει καταγωγή από την Κρήτη, και γι' αυτό και το όνομα κνωσού σαν όνομα, και όλα τα άλλα αγκουράκια σε αυτό το μέγεθος, η κανονική της ονομασία είναι τύπου κνωσού. Τώρα, επειδή όμως στην ελληνική αγορά έχουν καταξιωθεί όλα τα μικρά αγκουράκια, όλες οι ποικιλίες, όλα τα υβρίδια έχουν καταξιωθεί στην αντίληψη του Έλληνα καταναλωτή ως κνωσού, γι' αυτό λίγο δεν μας ενοχλεί ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά. Όμως είναι απαράδεκτο σε ένα εισαγόμενο προϊόν να χαρακτηρίζεται με αυτό το όνομα, το οποίο είναι σήμα κατά τεθέν
ελληνικής ποικιλίας και κυρίως ελληνικού πολιτισμού. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε, έτσι όπως γίνεται, ασκείται η αγροτική πολιτική, ότι με αυτό το ρυθμό θα συνεχίσουμε, κύριε Βιεννιτάκη, και ότι αυτά που λέμε αυτή την ώρα τα ακούν ως εκείνα τα ψηλά γράμματα που είναι αμεληταία να υποθούν, να διορθωθούν, να φτιαχθούν, και έτσι αυτό το αγκουράκια αντί τύπου κνωσού μικρά ή να απαλληφθεί τελείως θα το αφήσουν, γιατί είναι σαφέστατα όνομα που πουλάει. Αναρωτιέμαι ποιος θα έχει την ευθυξία να το διορθώσει αυτό. Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι από την πλευρά μας, αν το επιδιώξουμε, μπορούμε να κινηθούμε και νομικά προς όλη αυτή τη διαδικασία. Όμως καλό είναι να λέγονται κάποια πράγματα, να λέγονται κάποιες αλήθειες, γιατί σιγά σιγά περνούν στη συνείδηση όλων ότι κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία, και για κάποιο λόγο έρχονται κάποιες καταστάσεις που δεν έχουν προβλεφτεί νωρίτερα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Από εκεί και πέρα το πώς θα ανταποκριθεί η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει όμως και την ευθύνη των πράξεών της, και κάνω μια παρέθεση και ξαναγυρνάμε στους εργάτες γης, γιατί πραγματικά το μέλλον είναι αβέβαιο στην αγροτική οικονομία εάν δεν λυθεί αυτό το θέμα κυβερνητικά πια και σε επίπεδο πρωθυπουργού, όπως έχουμε συζητήσει τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή τι ακριβώς περιμένετε σε επίπεδο πρωθυπουργού, όπως λέτε, τι παρέμβαση να κάνει? Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης, συγκεκριμένης. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η πολιτική απόφαση πάρθηκε να γίνει εθνική εκένωση από τους παράνομους από τους παράνομους μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες. Αυτή λοιπόν η απόφαση ήταν ο στόχος, χωρίς να ληφθούν υπόψη καμία άλλη παράμετρος ή επιπτώσεις που θα οδηγούσε αυτή η απόφαση. Τώρα, στάσου, κύριε Βιεννιτάκη, γιατί θα το πάμε σε άλλο θέμα μετά. Είναι καλό να μην υπάρχει ο παράνομος. Είναι καλό να υπάρχει ο νόμιμος. Κάνω τη διευκρίνηση, γιατί δεν θέλω κάποιος να παρεξηγηθεί και για να μην νομίζουν ο κόσμος, να μην νομίζει που μας ακούει αυτή την ώρα, ότι το πάμε στην παρανομία και εγώ το αποδέχομαι αυτό. Ο νόμιμος να μείνει. Όποιος έχει τα χαρτιά να μείνει, να το ολοκληρώσω μόνο. Σαφέστατα θα σας αφήσω να το πείτε. Και βέβαια, οι διαδικασίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρτιά τους να γίνουν πολύ καλύτερος. Όποιος δεν θέλει ως οικονομικός μετανάστης να μείνει εδώ και θέλει παράνομος να συνεχίσει να είναι και θέλει να πάει στην Ιταλία, στην Ισπανία ή σε άλλες περιοχές όπου φεύγουν, ας το κάνει. Αλλά θα πρέπει να δώσει εκείνα τα κίνητρα, έτσι ώστε αυτός που θα μείνει να είναι νόμιμος, έτσι όπως νόμιμοι είμαι εγώ εσείς, πληρώνουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, εντάξει. Με καλύψατε απόλυτα. Ακριβώς αυτή την άποψη έχουμε και εμείς. Ότι αυτό είναι θεμητό για μια ευνοούμενη... Ευνομούμενη, ναι. Είναι και απολύτως λογικό. Την ίδια όμως στιγμή που οι διαδικασίες για να φέρεις κάποιον νόμιμο ή για να νομιμοποιήσεις αυτόν που θέλει να μείνει στην Ελλάδα γίνονται ακόμα πιο γραφειοκρατικές και ακόμα πιο δύσκολες, κάπου αυτά δεν ταιριάζουν. Κάπου δεν ταιριάζει. Και γι' αυτό ακριβώς έρχεται και αυτό το αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν εμείς συμφωνούμε στο να γίνει αυτή η εκαθάριση, τύπου εκαθάριση, αλλά όμως πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να φέρουμε νόμιμους, για να μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε αυτούς που είναι εδώ, ή ακόμα έστω και για να μπορούμε να καλύψουμε ανάγκες μέσω του ΟΑΕΔ, ο οποίος ο ΟΑΕΔ σήμερα δεν έχει αγροτικό αντικείμενο. Σιγά να μην είχε, γιατί έχει διάφορα άλλα τα οποία χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Κάποια επιδόματα δίνει και νομίζει ότι η ασκή πολιτική ας επιδοτούσαν την εργασία. Ας δίνανε κίνητρα, έτσι ώστε κάποιος να ασχοληθεί με τη γη. Εγώ σήμερα, στη δική μου τη γενιά, βλέπω ότι, ξέρεις, η ευημερία με έχει φέρει σε ένα άλλο επίπεδο. Μπορεί να είμαι υπάλληλος γραφείου, δεν μπορώ να ασχοληθώ, δεν έχω την αντοχή, δεν με έμαθαν οι γονείς μου, ωστόσο εκείνοι συνεχίζουν να είναι στο χωράφι, γιατί τα κίνητρα για να παραμείνει στο χωράφι είναι τελείως διαφορετικά σήμερα. Θέλετε να τα ξαναπούμε πάλι οικονομικά, το τι κόστος έχει
και πόσο επιβαρύνεται ο ανθρώπινος οργανισμός να δουλεύει μέσα στον ήλιο και μέσα στη βροχή. Γιατί τώρα εντάξει, όταν είσαι μέσα στο γραφείο, αλλιώς τα βλέπεις. Όταν είσαι εκεί απ' έξω και δουλεύεις, αλλιώς βλέπεις πώς βγαίνει το ψωμί σου. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι απόλυτα σωστά αυτά που λέτε και είναι και να ξέρετε ότι είναι και η μέση αντίληψη αυτή τη στιγμή όσων μας ακούν και όσοι βιώνουν στην πράξη αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει. Είναι βέβαιο ότι με τα έως τώρα δεδομένα η κατάληξη θα είναι πολύ αρνητική για πολλές τάξεις της κοινωνίας μας. Γιατί σας ξαναλέω ότι αυτό σε πρώτη φάση θα έχει σαν αποτέλεσμα ποσοστό εκτάσεων να μείνουν ακαλλιέργητες. Μάλιστα. Αυτό είναι το μόνο. Δεν μου λέτε, κύριε Βιεννιτάκη, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς από τη δική σας την πλευρά έχετε μειώσει ενδεχόμενα τις ποσότητες που στέλνετε στο εξωτερικό από τα προϊόντα της Ιερά Πέτρας? Υπάρχει κάποια οδηγία ενδεχόμενα από το Υπουργείο για χ προϊόντα? Θα μου πείτε, μα μιλάμε για κυπευτικά και πρέπει άμεσα να καταναλωθούν, αλλά εγώ σας λέω το εξής, ότι υπάρχουν χώρες που αυτή την ώρα κάνουν και κάθε μέρα βλέπουμε ένα καινούριο αριθμό να προστίθεται, ότι ξέρετε, στα καλλιεργήσιμά τους κάνουν και μια έκπτωση σε αυτό που εξάγουν, γιατί πρέπει να καλύψουν και τις ανάγκες εξαιτίας των γεγονότων που συμβαίνουν αυτή την ώρα, να καλύψουν και τις δικές τους τις ανάγκες. Υπάρχει κάποια τέτοια οδηγία προς εσάς? Κάποια τέτοια κουβέντα γίνεται, έχει γίνει? Κοιτάξτε, οδηγία δεν υπάρχει. Όμως είναι αναπόφευκτο αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που θα υπάρξουν μειωμένη ποσότητα προς διάθεση, μοιραία θα απευθυνθεί πρώτα στην εγχώρια κατανάλωση, θα καλυφθεί ό,τι μπορεί να καλυφθεί. Σίγουρα δεν θα καλυφθεί η εγχώρια κατανάλωση, άρα το θέμα των εξαγωγών το ξεχνάμε. Το ζήτημα για μας είναι ότι θα αυξηθούν τόσο πολύ οι εισαγωγές από άλλες χώρες, εισαγωγές για να καλυφθεί η αγορά. Και ξανανοίγω μια παράθεση εδώ να σας πω ότι αυτό που έκανε αυτή τη στιγμή η Ιταλία δεν θεωρούμε ότι είναι τυχαίο, είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση. Η Ιταλία να φτιάξει διαδικασία και θεσμικό πλαίσιο νομιμοποίησης εργατών και να προσελκύσει τόσο μεγάλο όγκο εργατών από όλο τον κόσμο, νομίζω ότι έχει κύριο σκοπό να αυξήσει την παραγωγή της σε όλους τους κλάδους και με αυτό το σκοπό να καλύψει ανάγκες και του εξωτερικού. Και σαφώς και θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο κερδών από ό,τι άλλες αγροτικές χώρες. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπετε ότι όταν κάποιος βλέπει όχι πολύ μπροστά αλλά έστω και λίγο μπροστά, έχει τη διάθεση, μπορεί να κάνει πράγματα. Τώρα αν κάποιος άλλος βλέπει όπως στην Ελλάδα μόνο πώς θα εξυπηρετήσουμε μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, ας πούμε, οι οποίοι ας πούμε δεν θέλουν καθόλου μετανάστες στη χώρα μας, και συμφωνούμε, σας ξαναλέω, σε αυτό το κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν όμως και κάποιες άλλες κινήσεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο έργο και στην εποχή μας. Και εμείς πρόσφυγες γίναμε και οικονομικοί μετανάστες γίναμε, αλλά πάντα νόμιμα. Αυτό που είπατε πριν από λίγο, έξυπνη κίνηση της Ιταλίας να νομιμοποιήσει εργατικά χέρια οικονομικούς μετανάστες, γι' αυτό και υπάρχει αυτό το κύμα προς την Ιταλία. Άλλο παράνομος, άλλο νόμιμος, με την παρανομία κανένας, αλλά θα μπορούσε να κάνει αλλιώς τις διαδικασίες. Όταν υπάρχουν οι προοπτικές, φαίνεται, βλέπουν ότι δεν υπάρχουν προοπτικές και γι' αυτό το λόγο έχουν πάρει άλλη απόφαση. Κύριε Βιεννιτάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλά.